ανίποτες. Από φράδες μέρες που τα ανατοϊκά αεροπλάνα βομβάρδισαν την τότε ενωμένη Γιουγκοσλαβία, αίματο κυλίζοντας την περιοχή για τρεις μήνες. Ο τέος πράκτορας της CIA, Ρόμπερτ Bear, που συμμετείχε σε επιχειρήσεις των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών στον πόλεμο της Ιγκοσλαβίας, αποκαλύπτει ρόλο των ΗΠΑ, σημειώνοντας πως η Αμερικανική κυβέρνηση πλήρωσε πολλούς πολιτικού, μικιό, δημοσιογράφου, για να γίνει ο πόλεμο. Πολυγραφότατο. Θυμάμαι αυτό προετών που έλεγε. Σφάζαμε του Σέρβου και λέγαμε ότι ήταν μουσουλμάνοι θύματα των Σέρβων. Σπάσματα από τη συνέντευξη Μπέα είχε δημοσιεύσει ο ανταποκριτή του μέγα στι ΗΠΑ. Μιχάλης Συγνατίου στην προσωπική του σελίδα. Το Κόσοβο, για παράδειγμα, δημιουργήθηκε για δύο λόγου. Αυτό το έκτρομα κράτο, όπω το αποκαλούν πολλοί αναλυτέ. Αναφέρει γιατί η περιοχή είναι πλούσια σε ορεικτά και δεύτερον, διότι αποτελεί στρατιωτική βάση του ΝΑΤΟ. Είναι η μεγαλύτερη νατοϊκή βάση στην καρδιά τη Ευρώπη. Ο Ρόμπερτ Μπέιρ, που βλέπετε, αναλυτή στο CNN και άλλα αμερικανικά μέσα μαζική ενημέρωση και συγγραφέα βιβλίων που αποκαλύπτουν τα μυστικά των Αμερικανικών υπηρεσιών και των κυβερνήσεων, Bill Clinton και George Bush, μίλησε στο εμπριτικό. Αποκαλύπτοντα το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερική στον πόλεμο Γκοσλαβία, όπου κέδρασε ω πράκτορα στη CIA από το 1991 ω το 1994. Στη συνέχεια, ο Μπέρι σε επιχειρήσει στη Μέση Ανατολή. Σημειώνεται πω ο Μιτ Γόσπου, προσωπικό του φίλο εργαζόμενο στη Γερουσία, ο οποίο του έδινε τι πληροφορίε, έχει δολοφονηθεί. Μεταξύ άλλων, τονίζει είναι ξεκάθαρο πω οι άνθρωποι που προκάλεσαν τον πόλεμο και υπαγόρευσαν του όρου τη ειρήνη κατέχουν τώρα εταιρείε που εκμεταλλεύονται τον ορυκτό πλουτό των περιοχών αυτών. Απλώ υποδούλωσαν λαού και τα παραγόμενα καταλήγουν στη Γερμανία και στι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική. Αυτοί είναι οι νικητέ, καθώ οι λαοί υποχρεώνονται να εισάγουν κατόπιν από αυτού. Και καθώς δεν έχουν χρήματα αναγκάζονται να δανείζονται. Αυτή είναι η ιστορία στα Βαλκάνια εισάγουν και να δανείζονται για το ίδιο τους το προϊόν. Θυμήθηκα τον Γκάντι, τον Άγιο μου Γκάντι, με το αλάτι του υποκλήθηκε μια αυτοκρατορία. Ανέμακτα κατάφερε τα πάντα. Τρεις φορές έχω προσκυνήσει εκεί που αποτεφρώθηκε. Υποδέχθηκα τον εγγονό του πρόπερση όταν πρωτοέφτασε στην Αθήνα. Αυτός που βλέπετε. Όμως πέραν αυτού μόνο προδότες αντικρίζουμε ανά τη γη. Σε παλαιότερη συνέντευξη του στον Μίλος Κιουπούντζια του Εμπρίτικον, ο Μπέιρ προέβη σε εκπληκτικές αποκαλύψεις. Δεν διαψεύστηκαν. Άρα ο πρόεδρος Ηνωμένων Πολιτειών, Bill εποχή εκείνη, Bill Clinton, πρέπει να δώσει εξηγήσεις. Μεταξύ άλλων είχε πει «Μας αφορά όλους ακούστε, Στη Γιουγκοσλαβία πήγα στις 12 Ιανουαρίου 1991 με ελικόπτερο στο Σεράγεβο. Δουλειά μας ήταν να επιτηρούμε τους υποτιθέμενους Σέρβους τρομοκράτε ώστε να μην επιτεθούν στην πόλη. Μας είχαν ενημερώσει μια οργάνωση με την ονομασία Ανώτερη Σερβία η οποία σχεδίαζε βομβιστικές επιθέσεις στην πόλη λόγω της επιθυμίας της Βοσνίας να αποσχιστεί από τη Γιουγκοσλαβία. Στην πραγματικότητα αυτή η οργάνωση ούτε καν υπήρχε η επικεφαλής μας μας έλεγαν ψέματα. Η αποστολή μας ήταν απλώς να προκαλέσουμε πανικό στους πολιτικούς στη Βοσνία να τους πείσουμε ότι επίκειται σερβική επίθεση. Η αποστολή αυτή τελείωσε για μένα σε δύο εβδομάδες. Έλαβα νέα στη Σλοβενία. Η επιχείρηση στη Βοσνία διήρκησε ένα μήνα και είχε κωδική ονομασία Ίστινα. Σημαίνει αλήθεια. Πήγα στη Σλοβενία διότι είχαμε πληροφορίε ότι σκόπευε να ανακηρύξει την ανεξαρτησία τη. Διαθέσαμε μερικά εκατομμύρια δολάρια για τη χρηματοδότηση ορισμένων μκιό κομμάτων της αντιπολίτευσης και διαφόρων πολιτικών. Το προσέξατε αυτό. Ε. Πολλοί πράκτορες που διαφωνούσαν εξαφανίζονταν όταν Αρνούντο να εκτελέσουν αποστολέ προπαγάνδα κατά των Σέρβων. Προσωπικά είχα εκπλαγεί από τα ψέματα τα οποία μα έλεγαν οι επικεφαλεί και οι πολιτικοί μα. Πολλοί πράκτορε καλλιεργούσαν την προπαγάνδα χωρί να γνωρίζουν τι κάνουν. Ο καθένα μα γνώριζε μόνο ένα μέρο τη υπόθεση και μόνο αυτοί που δημιούργησαν την όλη υπόθεση γνώριζαν το σύνολό τη. Δηλαδή η πολιτική. Αυτό εμένα δεν μου φταίνε εν κατακλείδι ούτε οι φαρμακοβιομηχανίε ούτε άλλα την άνα. Τον κόσμο διερεύνησα ότι Πρώτα πρώτα αυτά είναι η πολιτική. Ο της προπαγάνδας ήταν να διχάσουμε τους λαούς της Γκοσλαβίας, ώστε να αποσχιστούν. Έπρεπε να υπάρχει ένας αποδιοπομπέος τράγος, τον οποίο θα έπεφτε το ανάθεμα. Επελέγει η Σερβία, καθώς αυτή κατά κάποιο τρόπο είναι η διάδοχος κατάσταση της Γκοσλαβίας. Δώσαμε χρήματα στον Stipe Message, τον Φράνιο Τούσμα. Στον Αλή Ιζετ Μπέκοβιτ, σε βουλευτέ και μέλη τη Ιουγκοσλαβική κυβέρνηση, σε δημοσιογράφου, σε στρατηγού του Ιουγκοσλαβικού στρατού, ακόμα και σε ολόκληρε μονάδε. <Ραντοβαν> Καρατζίτσε, έπαιρνε χρήματα για κάποιο διάστημα, αλλά σταμάτησε να δέχεται χρήματα όταν κατάλαβε ότι θα κατηγορηθεί για εγκλήματα πολέμου που έγιναν στη Βοσνία. Όλο αυτό κατευθυνόταν από την Αμερικανική κυβέρνηση. Κάποιοι αξιωματούχοι τη CIA έγραφαν ακόμη και τι επίσημε ανακοινώσει που διαβάζονταν στα δελτία των ειδήσεων. Στόχο ήταν η πρόκληση μίσου εθνικισμού και προβολή τη διαφορετικότητα. Το 1992 ήμουν ξανά στη Βοσνία με αποστολή την εκπαίδευση μονάδων του Βοσνιακού στρατού, καθώ η Βοσνία είχε μόλι ανακηρύξει την ανεξαρτησία τη. Η Στρεμπρένιτσα είναι μια παραφουσκωμένη ιστορία και πολλοί άνθρωποι την έχουν αποδεχθεί. Ο αριθμό των νεκρών είναι ίδιο με τον αριθμό των Σέρβων και άλλων που σκοτώθηκαν. Αλλά η Στρεμπρένιτσα πουλήθηκε στην πολιτική αγορά. Ο επικεφαλής μου πρώην γερουσιαστής έλεγε συνεχώς πως μερικά καθάρματα θα σταλούν στη Βοσνία. Ένα μήνα πριν την υποτιθέμενη γενοκτονία στην Στρεμπρένιτσα μου είπε πως η πόλη θα γίνει πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. Και όταν ρώτησα το γιατί μου είπε απλώς «Θα δεις». Ο Βοσνιακός στρατός πήρε εντολή να επιτεθεί σε σπίτια και σε αμάχους τους κατοίκους της Σεμπρένιτσα. Την ίδια ώρα οι Σέρβοι δέχονταν επίθεση από την άλλη πλευρά. Προφανώς κάποιος είχε πληρωθεί για να τους υποκινήσει. Ένοχοι για την Σεμπρένιτσα είναι οι Βόσνοι, οι Σέρβοι και οι Αμερικανοί. Όλοι όμω ρίχνουν τι ευθύνε στους Σέρβου. Δυστυχώ πολλά από τα θύματα που θεωρούν το μουσουλμάνοι ήταν Σέρβοι ή άλλων εθνικοτήτων. Πριν μερικά χρόνια, ένα φίλο Τεός πρακτό, ο οποίο τώρα εργάζεται στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, μου είπε ότι η σφαγή στη Στρεμπρέντσα ήταν προϊόν συμφωνία Αμερικανική κυβέρνηση και βόσνιων πολιτικών. Η πόλη θυσιάστηκε για να κερδίσουν οι Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική μια δικαιολογία προκειμένου να επιτεθούν κατά των Σέρβων. Θέλω να πω στου λαού τη Ιουγκοσλαβία ότι πρέπει να ξεχάσουν το παρελθόν. Χειραγωγήθηκαν τότε και είναι ανόητο να υπάρχει μίσο μεταξύ του. Πρέπει να δείξουν ότι είναι ισχυροί, να καταλάβουν ποιο το δημιούργησε όλο αυτό. Προσωπικά τα πεινάζει το συγγνώμη και αυτό γιατί για καιρό δεν αποκάλυπτα τα μυστικά τη CIA και του Λευκού Οίκου. Για έγκαιρη, έγκυρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε ό,τι σου άρεσε να το μάθουν όλοι. Η αλήθεια πάση θυσία εδώ. Υπάρχει δεύτερο κανάλι με διαφορετική δυσιογραφία. Οι εικόνες είναι από τότε.